Εμείς θα πάμε να συνδεθούμε με τους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Εκεί βρίσκεται ο Σίμος Σοφός από το AT News. Να τον δούμε και να τον καλωσορίσουμε. Σίμο, καλησπέρα. Και βλέπουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η κακοκαιρία. Χιονίζει εκεί που βρίσκεσαι. Καλησπέρα, Νατάση, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βρισκόμαστε σε μια ορεινή περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Και αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, έχει μια αρκετά δυνατή χιονόπτωση. Το έχει στρώσει στην περιοχή. Να ξεκινήσουμε όμως και να πούμε ότι σήμερα το πρωί στον επαρχιακό δρόμο Αλεποχωρίου Μεγάρων ο δρόμος έκλεισε, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση της πολιτικής προστασίας των ανθρώπων του Δήμου, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, κατάφεραν και ξανά άνοιξαν το δρόμο το μεσημέρι. Όσον αφορά τώρα τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και τα Γεράνια Όρη, στα Πίσια έχουμε κάποια προβλήματα. Επιχειρούν από το πρωί και εκεί πέρα σε αυτά τα σημεία για να μείνει ανοιχτός ο δρόμος και να μπορούν να έχουν επικοινωνία με τους κατοίκους, αλατιέρες και άλλα μηχανήματα έχουν. Στο Λουτράκι, στους Αγίους Οδόρους, στην Κινέτα χιόνισε, αλλά όχι πάρα πολύ. Και πηγαίνοντας τώρα προς την μέσα στην ορεινή Κορινθία, υπήρξαν αρκετά προβλήματα στο Κιάτο, στο Δήμο Σικιονίων δηλαδή, στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, όπου από το πρωί τα μηχανήματα δίνουν μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Τώρα, βλέπουμε ακριβώς αυτό, ήθελα να πω, Σίμω, την προσπάθεια των ανθρώπων από το πρωί να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο και να μην υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Ευτυχώς, τουλάχιστον όπως μας περιγράφεις και εσύ στην Κορινθία, κατά κύριο λόγο το πέτυχαν αυτό. Ακριβώς. Και να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων είναι αναγκαία στις παρακάτω περιοχές. Στην επαρχιακή οδό Γκούρας Κιάτου από το 1ο έως το 18ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Γκούρας Δερβενίου από το 1ο έως το 19ο χιλιόμετρο, καθώς επίσης και στην επαρχιακή οδό Γκούρας Λικούρκιας από το 1ο έως το 2ο χιλιόμετρο. Άρα ιδιαίτερη προσοχή και στους οδηγούς και να πούμε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Το ακούμε άλλωστε αυτό, Σίμω, από το πρωί. Καλό είναι να μην κάνουμε βόλτα στα χιόνια. Ξέρουμε ότι πολλοί το θέλουν αυτό, αλλά προέχει η ασφάλειά μας. Ενώ να θυμίσουμε ότι και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σωστά. Αυτό ακριβώς. Να πούμε πως κλειστά και την Τρίτη τα σχολεία στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, στο Δήμο Σικιονίων, στο Δήμο Νεμαίας και κλειστή η παιδική και φωνηπιακή σταθμή στο Δήμο Κορινθίων. Τέλος, να πούμε ότι οι θερμενόμενες αίθουσες θα λειτουργούν για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Κορινθίων και στο Δήμο Σικιονίων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.